Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Εγώ είμαι ο Σπύρος Πολυχρονόπουλος, ο Γιάννης Αναστασάκης, η Ναταλία Μαντά. Πριν... Μισό λεπτό. Πριν το προηγούμενο καλοκαίρι, το πάρα προηγούμενο καλοκαίρι, βρεθήκαμε στη Λέσβο για να κάνουμε κάποιες ηχογραφίες σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου, στην Ιφίδα, όπου κάναμε κάποιες ηχογραφίσεις και είχαμε μαζέψει όλα αυτά εδώ τα πράγματα που βλέπετε, κάναμε τις ηχογραφίσεις, πήραμε το υλικό και το χειμώνα καθίσαμε, το συντάξαμε κάπως, το φτιάξαμε σε ένα στυλ δίσκου, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτό, κοιτάξαμε δισκογραφική εταιρεία. Η δισκογραφική εταιρεία που βγάζω τα τελευταία χρόνια λέγεται Room 40, είναι μια δισκογραφική εταιρεία στην Αυστραλία. Και βγάλαμε εκεί, είχα βγάλει ένα δίσκο παλιότερα, το οποίο το είχα βγάλει σαν ένα κουτάκι μικρό, το οποίο ο ακροατής άκουγε συνέχεια τον ίδιο δίσκο, αλλά πάντα με διαφορετική εκτέλεση. Είχε δηλαδή, ήταν αλγοριθμική σύνθεση, είχε ένα single board computer μέσα το κουτάκι και αναπαρήγαγε το υλικό πάντα με διαφορετικό τρόπο. Πάνω σε αυτή τη λογική, λοιπόν, κινηθήκαμε και με τον Γιάννη τώρα και τον Οκτώβριο βγαίνει αυτός ο δίσκος στην ίδια δισκογραφική, αλλά λίγο πιο πολύπλοκο το κουτάκι πλέον. Θα έχει πάνω knobs, faders, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει interact με το υλικό αυτό. Πάνω σε αυτή την ιδέα, λοιπόν, θα κινηθούμε και σήμερα και θα πειράξουμε εμείς τα πράγματα που δυνάμει θα πείραζε ο ακροατής, ο οποίος γίνεται και interactive συνθέτης. Παράλληλα θα κάνουμε και κάποια πράγματα έξτρα που, εντάξει, δεν θα μπορεί με τρία νόμπ να κάνει αυτός που θα πάρει το κουτάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Ναταλία την Κοτσάνη για την πρόσκληση και όλη τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ.
Γιάννης Αναστασάκης. Στα visual, live visual, έχω και μικρόφωνο. Ναταλία Μαντά. Και εγώ είμαι ο Σπύρος Πολυχρονόπουλος. Ευχαριστώ πολύ.